Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Σε μια εποχή που οι κυβερνώντες μας λένε τι ενδιαφέρει και τι δεν ενδιαφέρει την κοινή γνώμη, αναφέρομαι έτσι ενδεικτικά στο θέμα των τεμπών, ας πούμε, για παράδειγμα, εμείς θα ασχοληθούμε σήμερα με το Σύνταγμα, με το δίκαιο και έχουμε έναν καλεσμένο ο οποίος μπορεί να μας βοηθήσει πάρα πολύ σε αυτή την κουβέντα. Είναι ο κύριος Κώστας Στρατιλάτης στη σύνδεσή μας από την Κύπρο. Κύριε Στρατιλάτη, σας ευχαριστούμε για τον χρόνο σας. Εγώ σας ευχαριστώ. Χαρά και τιμή μου που βρίσκομαι μαζί σας. Να πω ότι είστε αναπληρωτής καθηγητής δημοσίου δικαίου στο Πανεπιστήμιο Λευκωσίας. Τα λέω σωστά? Σωστά. Σωστά. Και πάνω απ' όλα δικηγόρος, βέβαια. Και πάνω απ' όλα δικηγόρος. Το βάζω αυτό ως πρώτο τίτλο. Θέλω να μου απαντήσεις σε ένα ερώτημα που έχω εγώ προσωπικά, μπορεί να είναι αφελές. Αλλά θέλω να μου πείτε αν υπάρχει τρόπος να ελεγχθεί μια κυβέρνηση, οποιαδήποτε κυβέρνηση, η οποία τοποθετεί τη χώρα της απέναντι σε διεθνείς εξελίξεις που μπορεί να έχουν συνέπειες. Και για να μην κρύβομαι τώρα πίσω από το δάχτυλό μου, έχουμε κάποιες περιπτώσεις σε ό,τι αφορά την ελληνική κυβέρνηση. Μία είναι η Ρωσία-Ουκρανία, που χωρίς να υπάρξει κάποια ουσιαστική ενημέρωση του κοινοβουλίου, των κομμάτων, να ακολουθούν κάποιες διαδικασίες, αποφάσισε να πάρει μια συγκεκριμένη στάση σε αυτή την αντιπαράθεση και μάλλον δεν μας βγαίνει σε καλό από ό,τι φαίνεται. Και χθες είχαμε αυτή την ιστορία, τη συνάντηση του κυρίου Μητσοτάκη με τον κύριο Ερντογάν. Αν ισχύουν αυτά που έχουν δημοσιευθεί ως μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης, υπάρχει και εδώ ένα ερώτημα αν θα έπρεπε η κυβέρνηση να έχει ενημερώσει τουλάχιστον το πολιτικό σύστημα ότι κοιτάξτε να δείτε, πάω να συμφωνήσω αυτά τα πράγματα. Υπάρχει τρόπος ελέγχου των κυβερνήσεων σε τέτοιες κομβικές αποφάσεις? Δεν υπάρχει κάποια αρρητή υποχρέωση της κυβέρνησης από το Σύνταγμα να ενημερώσει, και αυτό προφανώς σημαίνει να συζητήσει κιόλας με τις υπόλοιπες δυνάμεις. Βεβαίως η κυβέρνηση είναι πολιτικά υπεύθυνη και για τα θέματα της εξωτερικής πολιτικής ενώπιον του Κοινοβουλίου και της κοινής γνώμης. Από εκεί και μετά βεβαίως δεν υπάρχει κάποιος τρόπος. Ο τρόπος ελέγχου που ξέρουμε από το Σύνταγμα είναι τα δικαστήρια. Καλώς τα δικαστήρια δεν μπορούν να ελέγχουν αποφάσεις κυβέρνησης που σχετίζονται με την εξωτερική πολιτική. Όμως μια κυβέρνηση, αντίθετα προς ό,τι πιστεύεται γενικώς, δεν είναι ελεύθερη από το Σύνταγμα να ακολουθήσει όποια εξωτερική πολιτική της αρέσει. Το άρθρο 2 του Ελληνικού Συντάγματος, δηλαδή ένα από τα πρώτα άρθρα του Ελληνικού Συντάγματος, αμέσως μετά την λαϊκή κυριαρχία και την αξία του ανθρώπου, ορίζει ότι η εξωτερική πολιτική κάθε ελληνικής κυβέρνησης πρέπει πρώτα απ' όλα να σέβεται το διεθνές δίκαιο. Πρέπει να υπηρετεί τις φιλικές σχέσεις ανάμεσα σε κράτη και σε λαούς, πρέπει να υπηρετεί την ειρήνη και τη δικαιοσύνη. Όλες αυτές οι λέξεις κάτι σημαίνουν στο πλαίσιο των διεθνών κρίσεων. Βεβαίως τα τηλεοπτικά ΜΜΕ έχουν κάνει καλά τη δουλειά τους επί δεκαετίες και γι' αυτό οι λέξεις όλες αυτές χάνουν τη βαρύτητά τους, δεν είναι καρφιά. Παρ' όλα αυτά, μια ελληνική κυβέρνηση αυτούς τους γνώμονες πρέπει να έχει στις διεθνείς σχέσεις. Τώρα από εκεί και μετά, για κάθε κρίση ξεχωριστά, θα μπορούσε κανείς να συζητήσει πόσο απομακρύνεται από αυτά ή πόσο κοντά βρίσκεται. Οι διατάξεις αυτές πάντως μπορούν να αποτελέσουν σημείο αναφοράς για κριτική, που καλώς πρέπει πάντα να ασκείται στην κυβέρνηση και για θέματα εξωτερικής πολιτικής. Δεν κάνει κακό η κριτική. Σε ό,τι αφορά το θέμα Ρωσία-Ουκρανία, νομίζω ότι η ελληνική κυβέρνηση θα επικαλεστεί αυτό που είπατε, ότι υπηρετεί το διεθνές δίκαιο. Επειδή η Ευρώπη, η Δύση γενικώς πήρε μια συγκεκριμένη στάση. Αλλά επειδή πολλές φορές κατηγορούμε τον Ερντογάν για ολοκληρωτισμό, όχι άδικα, ο τρόπος που κυβερνά δεν είναι δημοκρατικός. Βλέπουμε ωστόσο ότι ακόμα και για να στείλει μια δημιουργία στην Συρία, το λέω καθ' υπερβολή, περνάει αυτή την απόφαση από το κοινοβούλιο του για να έχει μια τυπική κάλυψη. Εδώ δεν το ζούμε αυτό στην Ελλάδα. Να πούμε ότι αν επρόκειτο να στείλει η Ελλάδα στρατεύματα στο εξωτερικό, θεωρώ σχεδόν βέβαιο ότι θα περνούσε από τη Βουλή. Ναι. Το θέμα είναι περισσότερο θέμα ουσίας. Ναι. Mm-hmm. Ναι, πείτε μου. Είναι θέμα περισσότερο ουσίας. Για την περίπτωση της Γάζας, αυτό που μπορεί να πει κανείς καταρχάς είναι ότι υπάρχει μια απόφαση του Διεθνούς Δικαστηρίου που καταδικάζει τις πολιτικές του Ισραήλ, αλλά αυτό βεβαίως δεν δίνει σε καμία περίπτωση ούτε ίχνος δικαιολόγησης
των πράξεων των μαχητών της Χαμάς. Από την άλλη πλευρά όμως, κατά τη διάρκεια αυτής της σύγκρουσης, συμβαίνουν καταφανώς, δεν υπάρχει καμία αντίρρηση. Για μένα είναι καταφανής οι βάναυσες παραβιάσεις του διεθνούς δικαίου, όσων έχουν συμφωνηθεί από τη διεθνή κοινωνία των κρατών μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο σχετικά με το πώς πρέπει να διεξάγονται οι πόλεμοι. Αφήνω στην άκρη το ζήτημα ότι αυτά είχαμε συνηθίσει ότι αναφέρονται σε πολέμους μεταξύ κρατών και όχι σε πολέμους που ένα κράτος διεξάγει ανάμεσα σε ανθρώπους που βρίσκονται στη δικαιοδοσία του και άρα έχει υποχρέωση να τους προστατεύει και σίγουρα όχι. Αλλά εν πάση περιπτώσει υπάρχουν ζητήματα διεθνούς δικαίου σοβαρά που θα έπρεπε, πιστεύω, ότι έχουν προβληματίσει την ελληνική κυβέρνηση. Από εκεί και μετά μπορεί κάποιος να ασκήσει κριτική στη στάση της με βάση αυτά τα δεδομένα και με βάση κατά πόσο στην πράξη συμβάλλει στη μακροπρόθεσμη επέδοση της ειρήνης η οποία περνάει μέσα από τις σχέσεις δικαιοσύνης ανάμεσα στα κράτη της Μέσης Ανατολής και τα κράτη της Ανατολικής Μεσογείου. Βρισκόμαστε στην περιοχή. Έτσι. Τώρα, κύριε Στρατιλάτη, ξέρουμε ότι υπάρχει σύνταγμα, αλλά πόσοι από εμάς το γνωρίζουν το σύνταγμα? Νομίζω ελάχιστοι. Εγώ κάνω την αυτοκριτική μου, στο σύνολό του δεν το γνωρίζω. Αυτό είναι μια έλλειψη σεβασμού σε κάτι τόσο πολύτιμο, έτσι, που έχουμε? Δεν θα το έλεγα. Δεν αναμένεται ότι οι πολίτες γνωρίζουν επιμέρους και ακριβώς τις διαδικασίες του Ελληνικού Συντάγματος. Άλλωστε, έτσι δεν θα είχαμε κι εμείς οι συνταγματολόγοι ναι, να επερώμαστε ότι κάτι ξέρουμε. Αστειεύομαι προφανώς, δεν είναι ο λόγος ναι. αυτός. Πάντως οι πολίτες έχουν μια συνολική αίσθηση, λόγου χάρη υπάρχει ελευθερία έκφρασης, λόγου χάρη ότι δεν παρακολουθούνται τα τηλέφωνά τους, ότι ακολουθούνται δημοκρατικές διαδικασίες και ότι κάτι σημαίνει να εκλέγονται τα μέλη του Κοινοβουλίου τα οποία αναδεικνύουν στη συνέχεια την κυβέρνηση. Αυτό που διορθώνω τους φοιτητές μου είναι συνήθως να τους πω ότι δεν εκλέγουμε κυβέρνηση από συνταγματική σκοπιά. Βεβαίως όμως και η πολιτική πραγματικότητα είναι πολύ σημαντική για να μιλάει κανείς για το Σύνταγμα. Αλλά πάντως δεν θεωρώ ιδιαίτερα προβληματικό ότι οι πολίτες δεν ξέρουν όλες τις ρυθμίσεις του Συντάγματος. Είναι βέβαιο όμως ότι ξέρουν ότι έχουν κάποια βασικά δικαιώματα και ξέρουν ότι για να κυβερνά μια κυβέρνηση χρειάζεται να ακολουθούνται κάποιες διαδικασίες που περιλαμβάνουν και κανόνες πώς πρέπει να γίνονται αυτές οι διαδικασίες. Τώρα, μια και αναφερθήκατε στην παρακολούθηση των τηλεφώνων, είναι το τελευταίο παράδειγμα, όχι το μοναδικό, που εμείς οι πολίτες διαπιστώνουμε ότι κάτι δεν πάει καλά. Δηλαδή, λειτουργήσαν διαδικασίες ελέγχου σε αυτή την υπόθεση των υποκλοπών, ας πούμε? Νομίζω ότι ο μέσος πολίτης θεωρεί ότι δεν έχουν λειτουργήσει. Έχει περάσει τόσο καιρός και ακόμα δεν έχουμε κάποιο απτό αποτέλεσμα. Κοιτάξτε, στην υπόθεση αυτή είναι ένα κλασικό παράδειγμα πως μία συνταγματική παραβίαση την ακολουθούν αρκετές άλλες. Ότι δηλαδή σοβαρά πλήγματα στο κράτος δικαίου δεν αφήνουν άτρωτα σχεδόν κανένα κομμάτι του Συντάγματος. Καταρχάς έχουμε το γεγονός αυτό καθεαυτό. Παρακολούθηση, μαζικές παρακολουθήσεις ακόμα και μελών της κυβέρνησης, ακόμα και του αρχηγού των ενόπλων δυνάμεων, ακόμα και του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης, επίσης δημοσιογράφων, και αυτό μόνο θα αρκούσε σε υγιείς ευρωπαϊκές δημόσιες σφαίρες για να γίνει αντιληπτό ότι κάτι πάρα πολύ σοβαρό συμβαίνει. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι εδώ είχαμε καταπάτηση του άρθρου 19 του Ελληνικού Συντάγματος που επιτρέπει παρακολουθήσεις μόνο όταν υπάρχουν σαφείς, αποδεδειγμένες ενδείξεις είτε για κινδύνους της εθνικής άμυνας είτε για τέλεση σοβαρών αδικημάτων. Δεν μπορεί κανείς σοβαρά να μας πει ότι ξαφνικά υπουργοί, ο αρχηγός των ενόπλων δυνάμεων, ο αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης έθεσαν σε κίνδυνο την εθνική άμυνα. Και αν αυτό συνέβαινε, θα έπρεπε προφανώς να ακολουθούν άλλες διαδικασίες. Δεύτερον, έχουμε την συγκάλυψη, θα το ονομάσω ευθέως έτσι, αυτού του βαρύτατου πλήγματος, όχι μόνο στα δικαιώματα ατομικά αυτών που παρακολουθήθηκαν, αλλά και στο δημοκρατικό πολίτευμα. Και τι εννοώ? Βγήκαν αρκετοί από τους παρακολουθούμενους και δήλωσαν ότι δεν τους ενδιαφέρει αν η ΕΕΠ τους παρακολουθούσε.
Αυτό είναι συνταγματικά αδιάφορο, η απάντηση είναι, αν τους ενδιαφέρει ή όχι. Πάντως είναι πολιτικά επωνίδιστο για τα πρόσωπα που βγαίνουν και καλό θα κάνουν να το εξηγήσουν στους εκλογείς τους ότι τους ζητάνε την ψήφο τους υπό την έννοια ότι δεν έχουν πρόβλημα να παρακολουθούνται. Τώρα, στη συνέχεια ήρθε η Βουλή, συστήθηκε μια εξεταστική επιτροπή αξιοποιώντας μια νέα διάταξη του Συντάγματος που δίνει αυτή την εξουσία στην αντιπολίτευση μάλλον, συνολικά, η οποία όμως διάταξη γελιοποιήθηκε με τον απλούστατο τρόπο ότι στην Εξεταστική Επιτροπή και καλώς πλειοψηφία έχει η κυβέρνηση, τα μέλη της Εξεταστικής Επιτροπής πρέπει να αντιστοιχούν στην αναλογία των δυνάμεων στην ολομέλεια της Βουλής, όμως καταχράστηκε αυτή την πλειοψηφία, δεν επέτρεψε να κληθούν οι ουσιώδεις μάρτυρες για την υπόθεση, αυτό που μόνο την αρκετό για να μιλήσει κανείς για συγκάλυψη. Αφήνω στην άκρη την άκρος προβληματική νομικά επίκληση του απορρίτου της ΕΕΠ ενώπιον της Βουλής, το οποίο για μένα όταν το άκουσα σοκαρίστηκα. Τώρα, από εκεί και μετά, αρνούμενη κοινοβουλευτική πλειοψηφία όλα αυτά, αποφάσισε ότι η Βουλή ουσιαστικά δεν έχει πια εξουσία να διερευνά τέτοιου είδους υποθέσεις. Έχουμε στη συνέχεια μια απίστευτη εγκύκλιο του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, η οποία στέλνει πολλαπλά μηνύματα, και τα μηνύματα αυτά έχουν μεγάλο συνταγματικό ενδιαφέρον. Η δικαστική εξουσία δεν νιώθει καμία πίεση από την κοινή γνώμη και από τους δημοσιογράφους να διελευκάνει το σκάνδαλο και φτάνουν στο σημείο δικαστές αντί να καλέσουν όχι αναγκαίως κατηγορούμενους αλλά ως ύποπτους αυτούς που εμπλέκονται, προφανώς εμπλέκονται, καλεί τα μέλη της ανεξάρτητης αρχής, ασκεί ποινικές διώξεις, αν δεν κάνω λάθος, καλεί τα μέλη της ανεξάρτητης, διώκει τα μέλη της ανεξάρτητης αρχής που είχε το θράσος, το συνταγματικό καθήκον είχε, αλλά η κοινή γνώμη από τα ΜΜΕ ξέρει ότι είχαν το θράσος να ανακατευτούν σε πράγματα που δεν θα έπρεπε. Έχουμε στη συνέχεια την απίστευτη ιστορία αντικατάστασης των μελών της ΑΔΑΕ με διαδικασία που δεν τήρησε ούτε την αριθμητικά δεδομένη πλειοψηφία που πρέπει να υπάρχει στη διάσκεψη Προέδρων της Βουλής προκειμένου να επιλέγονται τα μέλη των ανεξάρτητων αρχών γενικά. Δηλαδή δεν τηρήθηκε αριθμητικό όριο. Το μόνο που μένει είναι να ψηφιστεί νόμος χωρίς να υπάρχει πλειοψηφία στη Βουλή. Αλλά ούτε αυτό μπορεί να γίνει βεβαίως, γιατί ο τρόπος που γίνονται οι ψηφοφορίες αποκλείει κάτι τέτοιο. Η παραβίαση αυτή είναι τόσο βαριά και δεν υπάρχει εδώ αντίλογος, δεν μπορεί κανείς να αρθρώσει αντίλογο, που πραγματικά σοκάρει. Με όλα αυτά δημιουργείται μια αίσθηση ότι το Σύνταγμα έχει σημασία να το επικαλούνται αυτοί που έχουν την κυβερνητική εξουσία όταν τους βολεύει. Αυτό καταστρέφει όχι μόνο το Σύνταγμα ως ένα νόμο, αλλά και το Σύνταγμα ως πολίτευμα. Και αυτό είναι πάγια επιστημονική μου άποψη, ότι έχει πολύ οδυνηρές συνέπειες, όχι μόνο για τη δημοκρατία, όχι μόνο για την κοινωνία, αλλά και για την οικονομία. Για την οικονομία, για εξηγήστε μας. Να σας δώσω ένα παράδειγμα. Χρεοκοπήσαμε μέσα σε μία νύχτα, χωρίς να το καταλάβουμε. Το ακόμα χειρότερο. Δεν θελήσαμε καν να μάθουμε για ποιους ακριβώς λόγους χρεοκοπήσαμε. Γιατί τι σχέση έχει αυτό, θα μου πει κανείς, με το Σύνταγμα. Πώς δεν έχει σχέση. Η χώρα μας εδώ και δεκαετίες, αλλά με ιδιαίτερη ένταση τα τελευταία χρόνια, στη χώρα μας μάλλον, έχουμε καταπάτηση του συνταγματικού δικαιώματος των πολιτών να έχουν πολυφωνική, πλήρη και όσο το δυνατόν αμερόληπτη τηλεοπτική ενημέρωση. Θα μου πει κανείς βεβαίως υπάρχει το ίντερνετ. Ναι, υπάρχει το ίντερνετ, αλλά αν δείτε, το ίντερνετ τροφοδοτείται στην ουσία από υλικό, δηλώσεις, εμφανίσεις που συμβαίνουν στην τηλεόραση. Και έτσι αναπαράγεται η έλλειψη πολυφωνίας στα τηλεοπτικά ενημερωτικά προγράμματα, αναπαράγεται θέλοντας και μη και στο διαδίκτυο. Η τηλεόραση, εν πάση περιπτώσει, παίζει ένα συντονιστικό ρόλο για όλες τις σφαίρες της δημοσιότητας. Και παίζει αυτό το συντονιστικό ρόλο γιατί είναι πιο ισχυρή συμβολικά. Η εμφάνιση κάποιου στην τηλεόραση λέει πολύ περισσότερα από την εμφάνιση τη δική μου εδώ σε ένα διαδικτυακό μέσο. Αυτού του είδους η κατάσταση όμως
έχει οδηγήσει στο να μην ασκείται κανένας ουσιαστικός έλεγχος στην κυβέρνηση, είτε από τους δημοσιογράφους, είτε από τους καλεσμένους τους. Διότι αν κάποιος προσπαθεί να μπει στην ουσία του πράγματος και να πει κάποια πράγματα, η απάντηση αμέσως είναι αυτά δεν ενδιαφέρουν τους τηλεθεατές, ότι χάνουμε τηλεθέαση, έτσι. Μια αντίληψη πατερναλιστική απέναντι στους ίδιους τους τηλεθεατές, μια αντίληψη η οποία αυτή είναι λαϊκιστική αντίληψη και όχι η επίκληση του λαϊκισμού. Κάθε φορά που κάποιος τολμά να ασκεί κριτική στην κυβέρνηση, στη χώρα μας, τα τελευταία χρόνια, καταγγέλλεται ως λαϊκιστής. Έχουμε χάσει τελείως την έννοια των λέξεων. Όχι, λαϊκισμός, ο ορισμός του λαϊκισμού είναι η επίκληση της κοινής γνώμης για να συγκαλυφθούν παραβιάσεις του συντάγματος. Αυτό είναι λαϊκισμός. Έτσι. Με αυτή την κατάσταση, λοιπόν, έχουμε εμπέδωση της αντίληψης και στους φορείς της οικονομίας, στους επιχειρηματίες, ότι εάν δεν έχουν άκρες, να το πω απλά, στην κυβέρνηση, δεν υπάρχει περίπτωση να επιβιώσουν στον ανταγωνισμό. Ξέρετε, το κλειδί για μια ελεύθερη οικονομία της αγοράς, που θέλει να ονομάζεται και καπιταλιστική, είναι ο ελεύθερος και αθέμητος ανταγωνισμός. Όλες οι επιχειρήσεις στην Ελλάδα γνωρίζουν πολύ καλά ότι χωρίς προσβάσεις στην κυβέρνηση δεν μπορούν να έχουν το βασικό τους συνταγματικό δικαίωμα στο επιχειρήν. Διότι και αυτό είναι συνταγματικό δικαίωμα. Οι εργαζόμενοι από την άλλη πλευρά γνωρίζουν ότι δεν έχει καμία σημασία αν αυξήσουν την παραγωγικότητα, αν είναι καλή κτλ. Και το βλέπω αυτό στους φοιτητές μου, τι μου λένε. Δεν έχουν όλα αυτά καμία σημασία. Παραγωγικότητα ελαττώνεται, το κόστος των υπηρεσιών τόσο για το κράτος όσο και για τους καταναλωτές ανεβαίνει. Ανεβαίνει επίσης λόγω των απευθείας αναθέσεων και λόγω του ποσοστού εκείνων των εσόδων που χρειάζεται κάθε επιχείρηση να καταβάλει στον Έλληνα συνεταίρο της που της εξασφαλίζει προσβάσεις στην κυβέρνηση. Οι σοβαρές ξένες επιχειρήσεις λαμβάνουν πολύ σοβαρά υπόψη τους δείκτες δημοκρατίας, κράτους, δικαίου, συντάγματος, να το πω απλά, πριν αποφασίσουν να επενδύσουν σε μια χώρα. Έχω και προσωπικά επαγγελματική εμπειρία από αυτό. Αποτέλεσμα, έρχονται επενδύσεις μόνο σε τομείς που εξασφαλίζουν γρήγορη κερδοφορία, χωρίς μεγάλα ωφέλη ούτε για την εργασία, όπως το Airbnb, ούτε για το κράτος μέσω της οικονομικής ανάπτυξης. Λόγω χάρη του να έχουμε επενδύσεις στον χώρο του σούπερ μάρκετ, δεν προσφέρει κάτι στην ανάπτυξη. Προφανώς, αν κάποιος επιχειρήσει να θέσει τέτοια θέματα στους τηλεοπτικούς σταθμούς πανελλαδικής εμβέλειας, θέλω να σημειώσω εδώ την μεγάλη μου ικανοποίηση από τηλεοπτικούς σταθμούς που μάλλον θα τους κατατάσσαμε στους τοπικούς, αλλά μέσω του διαδικτύου έχουν όχι μόνο πανελλαδική εμβέλεια, φτάνουν και στην Κύπρο, αλλά στους κεντρικούς τηλεοπτικούς σταθμούς πανελλαδικής εμβέλειας, όποιος θέσει τέτοια ζητήματα θα κοπεί αμέσως από τον συντονιστή. Και αν τα πει, το επιχείρημα που ακούω συχνά, που άκουγα συχνά όλα αυτά τα χρόνια, με αυτά που λέτε, κύριε μου, τα λέει ο ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό αρκεί για να απαξιωθεί τελείως αυτό που λες, διότι υπονοείται από πίσω ένα ολόκληρο αφήγημα που το έχει εμπεδωθεί στις συνειδήσεις των τηλεθεατών, ότι ό,τι λέει η αντιπολίτευση είναι προβληματικό, γενετικά προβληματικό και είναι τελείως αναξιόπιστο σε κάθε περίπτωση. Αυτό δεν είναι μια υγιής κατάσταση σε μια δημοκρατία. Δημοκρατία δεν είναι το πολίτευμα που κάθε 4 χρόνια πηγαίνουμε και ψηφίζουμε. Δημοκρατία είναι το πολίτευμα όπου καθημερινά οι ασκούντες κυβερνητική εξουσία και νομοθετική εξουσία ελέγχονται. Αυτό είναι δημοκρατία στις μέρες μας. Δυστυχώς όμως, με όλα αυτά και με πολλές άλλες δυσλειτουργίες, η δημοκρατία δεν λειτουργεί. Και αυτό σημαίνει, επαναλαμβάνω, ότι και τα δημόσια οικονομικά θα υποφέρουν, θα είναι εκτεθειμένα σε οποιαδήποτε παγκόσμια κρίση, ανά πάσα στιγμή, αλλά και η πραγματική οικονομία δεν μπορεί να λειτουργήσει υπό όρους καπιταλιστικός, να το πω ευθέως. Δεν είναι καπιταλισμός αυτό το πράγμα που έχουμε στην Ελλάδα. Κάποιοι από το χώρο της δεξιάς συνήθιζαν τη δεκαετία του 2010 να μιλάνε για Σοβιετική Δημοκρατία. Κύριε, Σοβιετική Δημοκρατία δεν ξέρω αν έχουμε. Σίγουρα έχουμε Σοβιετική Οικονομία, όπου μεγάλες επιχειρήσεις ξέρουν ότι αν έχουν ζημιές θα τις πληρώσει το κράτος, δηλαδή οι φορολογούμενοι. Θυμίζω ότι τις προηγούμενες μέρες πέρασε βέβαια στα ψηλά των ειδήσεων. Το κράτος έδωσε πίσω και τα τελευταία πακέτα μετοχών σε μεγάλες τράπεζες που έπρεπε να αγοράσει όσο τις ανακεφαλαιοποίησε. Η ζημιά υπολογίζεται σε δεκάδες δισεκατομμύρια από όλη αυτή την ιστορία. Έτσι. Καλύτερα να τα δίνει απευθείας στους καταθέτες.
Αυτό είναι μόνο ένα παράδειγμα. Όταν λειτουργεί στρεβλά έτσι το πράγμα, κάθε ξένος επενδυτής ξέρει ότι θα στείλει χρήματα τα οποία τα έχει για ρίσκο, για γρήγορο κέρδος. Και αυτό είναι που πονάει πάρα πολύ την ελληνική οικονομία. Ξέρετε, κύριε Στρατιλάτη, και οι ξένοι επενδυτές, το διάβαζα πριν από μερικές μέρες ένα δημοσίευμα, στις συζητήσεις που έχουν εδώ με Έλληνες αξιωματούχους, το νούμερο ένα πρόβλημα που θέτουν είναι η ταχύτητα απονομής δικαιοσύνης και ταυτόχρονα το θέμα δικαιοσύνης απασχολεί και το μέσο πολίτη που βλέποντας όλα αυτά που περιγράψατε πάρα πολύ ωραία, σου λέει πού θα πάω να βρω εγώ το δίκαιο μου. Δηλαδή αισθάνεται λίγο αδύναμος έναντι του συστήματος και το πρωταρχικό του πρόβλημα είναι ότι φοβάται να διεκδικήσει το δίκαιο του γιατί είναι σχεδόν βέβαιος ότι δεν πρόκειται να το βρει ή θα το βρει, αν το βρει, πάρα πάρα πολύ καθυστερημένα. Κάνετε πολύ καλά που θέτετε το θέμα της δικαιοσύνης και η ταχύτητα της δικαιοσύνης στη χώρα μας πάσχει, αλλά και η ποιότητά της. Έχω δουλέψει πολλά χρόνια ως δικηγόρος. Επίσης, έχω διαπιστώσει ότι οι ξένοι επενδυτές τις κόκκινες σημαίες δεν τις σηκώνουν μόνο ή κυρίως όταν τους μιλάς για το εργατικό κόστος, για το φορολογικό κόστος, αλλά όταν υπάρχουν νομικές αβεβαιότητες. Οι απαντήσεις που έδινα εγώ σε ξένους επενδυτές ήταν ότι σύμφωνα με τον νόμο είναι έτσι, αλλά ο νόμος υπάρχει πιθανότητα περίπου 50 με 70% να εφαρμοστεί. Και με έναν κάγκελο, αλλά έπρεπε να πω την αλήθεια. Να εφαρμοστεί από ποιους? Σε τελική ανάλυση από τους δικαστές, οι οποίοι εν μέρη ανυπετείως, λόγω του υπερβολικού φόρτου που έχουν, εν μέρη όμως και υπετείως, δεν έχουν οι δικαστικές αποφάσεις στην Ελλάδα την ποιότητα που θα ανέμενε κανένας, που τη συναντά όχι σε άλλα προηγμένα κράτη. Δεν πιστεύω ότι και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες πιστεύω ότι έχουν το ίδιο πρόβλημα. Αλλά σε κράτη όπως η Ινδία, ας πούμε, με την οποία ασχολούμαι το τελευταίο διάστημα, πάση περιπτώσει, το πρόβλημα με τη δικαιοσύνη βεβαίως έχει να κάνει και με την ανεξαρτησία της. Αυτό αφορά όμως υποθέσεις που έχουν κυβερνητικό ενδιαφέρον. Το ξέρει όμως ο ξένος επενδυτής ότι αν βρεθεί απέναντι σε κάποιον ο οποίος έχει καλές προσβάσεις με την κυβέρνηση, ότι δεν θα είναι σε ίδια μοίρα. Το πώς η ανεξαρτησία της δικαιοσύνης υπονομεύεται από το ίδιο το Σύνταγμα αυτή τη φορά, εδώ είναι κάτι που το Σύνταγμα θα πρέπει να αλλάξει, είναι κάτι το οποίο το συζητάω και με συναδέλφους και θα κάνουμε κάποια δημοσίευση το επόμενο διάστημα. Είναι κάτι που δεν έχει τεθεί σε καμία συνταγματική αναθεώρηση. Και είναι εκπληκτικό την ίδια στιγμή που εγκαλείται η Ουγγαρία και η Πολωνία για προβλήματα στον τρόπο διορισμού των ανωτάτων δικαστών. Στην Ελλάδα το Σύνταγμά μας πολύ απλά λέει ότι διορίζονται οι αντιπρόεδροι και οι πρόεδροι των ανωτάτων δικαστηρίων από την κυβέρνηση. Το λέει εδώ το πρόβλημα, επαναλαμβάνω, δεν είναι ότι δεν εφαρμόζεται το Σύνταγμα. Το πρόβλημα βρίσκεται στο ίδιο το Σύνταγμα. Αλλά αυτό δεν έχει τόσο μεγάλη επιρροή σε ζητήματα επενδύσεων. Εκεί που εγώ έχω εντοπίσει τα προβλήματα είναι η ταχύτητα, αλλά όχι μόνο η ταχύτητα, και η ποιότητα. Θα πω μόνο αυτό ως παράδειγμα. Στην τελευταία υπόθεση που δίκασα στην Ελλάδα πριν από πάνω από 10 χρόνια, γιατί έχω αποφασίσει να μην εμφανίζομαι σε δικαστήρια, άκουσα την πρόεδρο του δικαστηρίου, ζήτησα κάτι. Βρισκόταν μαζί μου ο διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας αυτής. Του είπα να μην έρθει βεβαίως, γιατί ήξερα τι θα συμβεί. Ζήτησα κάτι και είχαμε απέναντί μας το δημόσιο, την κυβέρνηση. Ζήτησα να εφαρμοστεί διάταξη νόμου. Νέα τότε. Μου απάντησε ότι δεν θα εφαρμοστεί και ποιο ήταν το επιχείρημά της. Μα αυτά τα λέει ο νόμος, κύριε συνήγορε. Εννοώντας ότι τι μας λέτε εδώ, μας λέτε τι λέει ο νόμος. Μάλιστα. Με αυτή την ψυχολογία, πώς να ασκήσεις δικηγορία στην Ελλάδα. Και αυτό δυστυχώς είναι μόνο ένα παράδειγμα. Βεβαίως υπάρχουν και δικαστές που κάνουν καλά τη δουλειά τους, αλλά αισθάνομαι και λίγο ντροπή να τους πω μπράβο που κάνετε καλά τη δουλειά τους, γιατί αυτοί που κάνουν καλά τη δουλειά τους σου απαντούν το αυτονόητο. Και βεβαίως αυτοί δεν μπορούν να επιβιώσουν επί μακρόν. Οι ήρωες στην καθημερινή ζωή μπορεί να έχουμε γίνει όλοι μία, δύο, τρεις φορές. Δεν μπορείς να γίνεσαι σε όλο το μήκος της ζωής σου ήρωας. Κύριε Στρατιλάτη, δικαιοσύνη
είναι αυτή που μόλις περιγράψατε. Μέσα μαζικής ενημέρωσης, τα περιγράψατε πριν από λίγο, η λέξη πολυφωνία είναι άγνωστη πλέον. Τι δυνατότητες έχει ένας πολίτης ή μια ομάδα πολιτών να αντιδράσει σε όλα αυτά, αξιοποιώντας όσα προβλέπει το Σύνταγμα και οι νόμοι? Δεν θα πω ψέματα. Όχι πολλές, από όπως το φανταζόμαστε έμπρακτα. Αλλά υπάρχουν σημαντικά πράγματα όμως. Πρώτον, να διατηρήσει την πνευματική ελευθερία του. Δεύτερον, να είναι έτοιμος να αλλάξει τις αγαπημένες του επιλογές σε ό,τι αφορά τις πηγές ενημέρωσης. Τρίτον, να είναι έτοιμος να στηρίξει ανεξάρτητες πηγές ενημέρωσης στο διαδίκτυο, γιατί για να υπάρχουν αυτές οι πηγές, προφανώς χρειάζονται και κάποια έσοδα. Έτσι. Αυτά δεν είναι λίγα πράγματα και πολύ φοβάμαι δεν είναι και ευχάριστα πράγματα. Έτσι. Αλλά από την άλλη πλευρά πρέπει να διατηρήσουμε έστω τα όχι τόσο ισχυρά αντίβαρα και τα αντισώματα που ακόμα έχει η δημοκρατία μας. Δεν είμαστε Τουρκία. Έτσι. Δεν μου αρέσουν οι εύκολες εξισώσεις και οι απλουστεύσεις κτλ. Όμως δεν είμαστε και σε κατάσταση που θα μπορούσε να ονομάσει κανείς μια σχετικώς υγιής δημοκρατική κοινωνία. Έτσι. Από εκεί, πέρα από την ενημέρωση, ένας πολίτης πιστεύω ότι θα πρέπει να έχει το θάρρος να συζητάει live αυτά τα ζητήματα με τους συμπολίτες του. Οι διαδικτυακοί καυγάδες κυρίως αυτό που κάνουν φορτίζουν ψυχολογικά, αλλά στο τέλος δεν μένει τίποτα πραγματικά. Και η δραστηριοποίηση βεβαίως του καθενός πριν πάει στην κάλπη. Να καθίσει, να αφιερώσει 10 λεπτά, όπως έχει αφιερώσει πάρα πολλά λεπτά σε άλλες επιλογές που κάνει στη ζωή του και καλά κάνει, να αφιερώσει κάποια λεπτά και να σκεφτεί πραγματικά. Βεβαίως θα μου πεις ποια επιρροή έχει η δική μου ψήφο. Έτσι είναι. Μα έτσι πρέπει να είναι. Αλλιώς θα ήμασταν όλοι μικροί δικτάτορες αν μπορούσαμε με την ψήφο μας. Η δημοκρατία δεν είναι το πολίτευμα που γίνεται το δικό μας. Ούτε είναι το πολίτευμα που λαμβάνονται άριστες αποφάσεις. Είναι το πολίτευμα που οι πολλοί αποφασίζουν. Και υπάρχει σοβαρός λόγος να έχει την ίδια βαρύτητα η ψήφος του τελευταίου πολίτη στο τελευταίο απομακρυσμένο χωριό με καμία μόρφωση με τη δική μου ψήφο. Αυτό επίσης το να το διαφυλάσσουμε μέσα μας ως κάτι ιερό θα πω. Δηλαδή διαφωνούμε με τον άλλον, δεν διστάζουμε να μιλήσουμε, να διαφωνήσουμε, αλλά πάντα έχουμε στο μυαλό μας ότι ο άλλος έχει μία ψήφο και μία ψήφο έχουμε και εμείς. Το εκλογικό σύστημα φροντίζει για αυτά κάπως να τα αλλάζει, αλλά αυτό είναι άλλο θέμα. Κύριε Στρατιλάτη, να κλείσουμε με αυτό που μου είπατε εκτός κάμερας, ότι να μάθουμε πρώτα απ' όλα ότι το Σύνταγμα δεν είναι απλά ένα κομμάτι χαρτί, έτσι. Ξεκινάω και λέγω τα μαθήματά μου του συνταγματικού δικαίου πάντα λέγοντας στους φοιτητές μου ότι το Σύνταγμα βρίσκεται σε ένα κομμάτι χαρτί, να μην υποτιμούμε ότι είναι κάπου τυπωμένο, αλλά δεν είναι μόνο ένα κομμάτι χαρτί. Φέτος για πρώτη φορά ένιωσα μέσα μου ένα τσίμπημα που μου έλεγε «Γιατί λες ψέματα στους φοιτητές?» Το Σύνταγμα ήταν λίγες μέρες μετά την ψηφοφορία της διάσκεψης των Προέδρων στη Βουλή, όπου παραβιάστηκε η αριθμητική διάταξη. Στην πορεία, βεβαίως, έκανα μάθημα, έχει εργαλεία το συνταγματικό δίκαιο για να εξηγήσει τι σημαίνει η μεγάλη απόσταση του Συντάγματος από την πραγματικότητα και ενδιαφέρεται το συνταγματικό δίκαιο για την εφαρμογή του. Όσοι πιστεύουν ότι απλώς είναι ένας νόμος σαν όλους τους άλλους που απλώς τον ερμηνεύουν οι δικαστές και εκεί κάνουν λάθος. Το Σύνταγμα στην ερμηνεία του εμπλέκεται ο κάθε πολίτης και εμπλέκεται με τη στάση του, με τις αντιδράσεις του απέναντι σε συγκεκριμένα ζητήματα τα οποία φτάνουν τελικά στα δικαστήρια, τα οποία εγώ δεν θα καταγγείλω ως λαϊκισμό οποιαδήποτε αντίδραση σε οποιαδήποτε δικαστική απόφαση. Βεβαίως υπάρχουν αποχρώσεις και εδώ όπως όλα τα πράγματα στη ζωή, αλλά το Σύνταγμα είναι κυρίως ένα πεδίο ελευθερίας όταν τηρείται, ένα πεδίο διαμάχης περισσότερο για τους ειδικούς αλλά και για τους πολίτες. Και να τελειώσω με αυτό. Το Σύνταγμα έχει πρόσωπο που φωτίζεται από εκείνα τα παιδιά
που στάθηκαν στα κάγκελα του Πολυτεχνείου το 1973, μια και είμαστε κοντά στις μέρες το αναφέρω. Έχει σώμα το Σύνταγμα, έχει το σώμα αυτών των παιδιών. Είμαστε τυχεροί στην Ελλάδα που αυτά τα παιδιά ξέπλυναν την τροπή μιας ολόκληρης κοινωνίας, η οποία θα μπορούσε να έχει ένα Σύνταγμα που το έγραψε οποιοδήποτε, οποτεδήποτε. Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Το έγραψε μια Βουλή, στην οποία την πλειοψηφία την είχε η Νέα Δημοκρατία του Κωνσταντίνου Καραμαλή, ο οποίος όμως έκανε συμβιβασμούς και σημαντικούς συμβιβασμούς, παρότι είχε τρομακτική πλειοψηφία, έχοντας συνέστηση ότι το Σύνταγμα δεν είναι ένας νόμος που το φτιάχνουμε όπως εμείς ως πλειοψηφία μας αρέσει. Λοιπόν, αυτό το Σύνταγμα οφείλουμε, έστω και χωρίς να γνωρίζουμε τις λεπτομέρειές του, και δεν χρειάζεται κατά την άποψή μου. Βεβαίως, όποιος θέλει να γνωρίσει τις λεπτομέρειες, υπάρχουν site πλέον στο διαδίκτυο που απευθύνονται σε πολίτες για όλα αυτά. Πάντως, ασκώντας τα συνταγματικά μας δικαιώματα, χωρίς να ντρεπόμαστε να βγούμε σε μια διαδήλωση, μπορούμε να το κάνουμε και δικό μας σώμα, να το βάλουμε μέσα στο δικό μας σώμα. Κύριε Στρατιλάτη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Και εγώ σας ευχαριστώ πολύ και εύχομαι καλή επιτυχία στο πολύ αξιόλογο αυτό εγχείρημά σας. Ευχαριστώ. Θα τα λέμε συχνά. Γεια χαρά. Θα χαρώ πολύ να σας ξανακούσω. Θα χαρώ και σε ανεπίσημη συζήτηση, ό,τι θέλετε. Δεν είναι ανάγκη να με βγάλετε, δηλαδή. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Στρατιλάτη.